Κοιτάξτε, το πιο, ας πούμε, άσχημο είναι ότι οι πάντες περιμένανε και οι πάντες ξορκίζανε ότι δεν θα γίνει αυτό, το οποίο τελικά έγινε και δυστυχώς έγινε με αφορμή δική μας τραγική προδοσία, να το πω, είναι και βαριά η λέξη, θα το πω, προδοσία μαζί με ηλιθιότητα. Διότι αμέσως θα πω ότι, όπως ξέρετε, γιατί έχουν υποθεί χιλιάδες φορές τα ίδια πράγματα, ο Αλή Μπιράν, ένας δημοσιογράφος, τον ξέρατε, έχει πεθάνει που φαίνεται τώρα, είχε γράψει ένα βιβλίο, το Απόφαση-Απόφαση, που λέει ότι το πρωί της 15ης Ιουλίου του 1974, όταν άκουσε ο Τσεβίτ ότι έγινε πραξικόπημα, πέταξε από τη χαρά του και είπε: «Επιτέλους θα λυθεί το Κυπριακό». Αυτό με έκανε, πολλοί λένε, και όπως και εσείς είπατε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι είπατε, πάρα πολύ σας ευχαριστώ, ότι εντάξει, έκανε αυτά τα οποία έκανε, τα οποία δεν είναι τίποτα περισσότερο από την απλή εκτέλεση του καθήκοντος, και δεν πρέπει να τιμάται κανείς για την απλή εκτέλεση του καθήκοντος, είναι υποχρέωσή του. Εάν τιμάται κανείς, είναι όταν στην εκτέλεση του καθήκοντος πέφτει προ των τυχών. Και αυτοί ήταν 50 στρατιώτες μου, όπως και πάρα πολλοί άλλοι σε άλλες μονάδες, LDIC κτλ. Εκείνο που από μικρό παιδί έχω, πιστεύω, κολακεύομαι να πιστεύω ότι έχω μεγάλη γνώση του Κυπριακού. Εμείς λοιπόν τότε όλα τα περιμέναμε και όλα τα ξορκίζαμε, και πάνω απ' όλα έγινε αυτό το ηλίθιο πραξικόπημα. Θα πεταχτώ αμέσως να πω ότι πέρυσι παρουσιάστηκε ένα βιβλίο και ήμουν και στην παρουσίαση του Αλέξη Παπαχελά, το οποίο δεν λέει κάτι θεαματικό καινούργιο, λέει όμως, έχει ηχογραφημένη τη σύσκεψη που έγινε στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο η Χούντα το έχει ονομάσει Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων, την 20η Ιουλίου, και την έχει αυτή την σύσκεψη ηχογραφημένη. Όταν τη διαβάσεις μπορείς να πάθεις έμφραγμα ταυτόχρονα με οτιδήποτε άλλο, με την βλακεία, την ηλιθιότητα, πώς να το πω, και την ανευθυνότητα αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι την 21η Απριλίου του 67 ανέλαβαν να σώσουν την Ελλάδα. Πάρα πολλές φορές έχω πει και το ξαναλέω ότι η Χούντα του 67 είχε στρατηγικό στόχο, αυτοί που την έβαλαν είχαν στρατηγικό στόχο να λύσουν το Κυπριακό με τον τρόπο που το λύσανε. Μου λένε πολλοί ότι αυτό δεν το έκανε η πρώτη Χούντα, το έκανε η δεύτερη και τα λοιπά, και όλες αυτές οι ενοχές δεν έχει σημασία. Σημειώνω όμως ότι η πρώτη Χούντα απέσυρε τη μεραρχία το Δεκέμβριο του 67, και όταν απεσύρθη η μεραρχία από την Κύπρο, η Κύπρος ήταν γυμνή και ήταν έτοιμη ανά πάσα στιγμή, και όταν θα αποφάσισε η Τουρκία, να κάνει αυτό το οποίο έκανε. Επομένως, το πρώτο έγκλημα έγινε με την πρώτη, την καλή τη Χούντα, όπως λένε κάποιοι, και το ολοκληρώθηκε με τη δεύτερη, την κακή τη Χούντα. Η Χούντα έγινε, και αυτό έχει σχεδόν αποδειχθεί σήμερα, ακριβώς για να γίνει αυτό το οποίο οι πολιτικές δυνάμεις, όσο κακές κι αν ήταν πριν από το 67, δεν τολμούσαν να κάνουν. Αυτό βέβαια δεν απαλλάσσει τις πολιτικές δυνάμεις πρώτη 67, κυρίως γιατί αφήσαν τη χώρα να πάει στη Χούντα. Ας πούμε ότι αυτό ήταν το λιγότερο. Είχαν ευθύνη διότι αφήσανε ελεύθερη τη χώρα να αλωνίζουν μια ομάδα ευτελών αναξιωματικών, ευτελών επομιδοφόρων αναξιωματικών. Η έκφραση αυτή ανήκει στο στρατηγό Βαρδουλάκη. Ο στρατηγός Βαρδουλάκης είναι εκείνος στον οποίο κατήγγειλα εγώ την επερχομένη Χούντα από τον Ιανουάριο του 1967, και ο οποίος ξεδιώχθη αμέσως, ταλαιπωρήθηκε σε εξοργής και φυλακής. Αυτό λοιπόν είναι το ιστορικό. Το τι έγινε, τι δεν έγινε, είναι πλέον γνωστό, τι ακριβώς συνέβη. Υπήρξαν ηρωικές αντιστάσεις. Θα τολμήσω να πω ότι και οι στρατιώτες οι δικοί μου μετήχαν σε αυτές των ηρωικών αντιστάσεων, αλλά η καταστροφή έγινε. Και το λέω αυτό
και επειδή είπατε ότι δεν θέλω να μιλάω. Μα δεν θέλω να μιλάω. Όταν έχει χαθεί η μισή κήπο, τι να πανηγυρίσουμε. Ξέρετε, ο Αθανασιάδης Νόβας, ο μετέπειτα πρόεδρος της Βουλής και κακή τη τύχη πρωθυπουργός το 65, όπως θυμάστε, όπως έχετε διαβάσει. Της Αποστασίας, ναι, 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 ναι. Είστε μικρός. Αυτός ήταν στρατιωτικός, δημοσιογράφος και παρακολουθούσε τον πόλεμο του της μικρασιατικής καταστροφής και έλεγε στην Καθημερινή τότε: «Ελάτε εδώ να δείτε καθημερινώς 5 μάχες Κυρκής Λαχανάς». Γίνανε δηλαδή ηρωικές μάχες κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας. Μάχες υψίστου ηθικού μεγαλείου, και όμως η Μικρά Ασία χάθηκε. Δεν μπορούμε να λέμε λοιπόν τώρα ηρωισμούς για τη Μικρά Ασία. Αυτό είναι εκείνο το σκεπτικό το οποίο με κάνει να λέω ότι δεν τις μπορώ αυτές τις... Εντάξει, υπήρξαν αντιστάσεις, κάναμε το καθήκον μας, εντάξει, δεν ξεφτυλιστήκαμε, τουλάχιστον σωθήκαμε από αυτή την πλευρά, αλλά ως Ελλάς ξεφτυλιστήκαμε. Όταν έκανε περίπατο η Τουρκία, όταν έκανε αποβίβαση στην Κυρίνια, όταν δεν πυροδοτήθηκε ούτε ένα πολυβόλο, όταν τα πολυβολία τα οποία είχαν χτιστεί με πάρα πολύ τεχνική, καλή και με πολλά χρήματα από το 1964 στην Κυρίνια δεν λειτουργήσανε. Αυτά δεν είναι ευθύνη των Τούρκων, είναι ευθύνη δική μας. Διότι οι Τούρκοι κατεβήκανε τελείως διστακτικά στην Κυρίνια, περιμένοντας την αντίδραση η οποία δεν ήρθε ποτέ. Αυτό δεν είναι θέμα της Τουρκίας, είναι θέμα της Ελλάδος. Αυτό είναι λοιπόν ένα θέμα και θα μου επιτραπεί να πω ότι το τονίζω, όχι μόνο εγώ προς Θεού, και εγώ ένας από τους πάρα πολλούς, διότι και σήμερα, παραδείγματος χάρη, θα πω κάτι. Έχει αναγραφεί στον τύπο ότι κάποιοι από την Αμερική είπαν ότι σήμερα στις 20 Ιουλίου του 2022 που θα πάει μεγαλοπρεπώς ο κύριος Ερντογάν στα κατεχόμενα να γιορτάσουν την ημέρα, φοβούνται, λέει, ότι θα ανακηρύξει την ενσωμάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό και δεν το πιστεύω διότι δεν συμφέρει την Τουρκία να το κάνει. Όμως είμαστε κρεμασμένοι να δούμε τι θα πει ο κύριος Ερντογάν. Αυτό είναι καταστροφική πολιτική. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα περιμένουμε τι θα πει και άμα το πει τι θα κάνουμε, θα πάμε στα Ηνωμένα Έθνη όπως πήγαμε την Αγία Σοφία. Άρα εδώ υπάρχει μία έλλειψη στρατηγικής, η οποία έλλειψη αυτής στρατηγικής εγώ την ονομάζω μία διαχρονική ενδοτική πολιτική. Δεν θέλω να πω ότι ο Τάδε ήταν καλός, ο Τάδε δεν ήταν καλός. Υπήρξαν μερικές φωτοβολίδες όπως επί εποχής Ανδρέα Παπανδρέου και εποχής Τάσου Παπαδόπουλου, αλλά μείνανε σαν φωτοβολίδες. Δεν έγινε κάτι στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη, συγγνώμη, και θα το κλείσω γιατί σας πήρα μονόπλευρα. Οι υποψήφοι για τις προεδρικές εκλογές της Κύπρου, οι οποίοι νομίζω είναι 5 ή 6, όλοι, μα όλοι πριν ενός, είναι θειασότες της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας. Μάλιστα. Δηλαδή, τι είναι η δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία? Είναι το σχέδιο ΕΝΑΜ. Είναι το σχέδιο το οποίο απέρριψε πανηγυρικά με το 76% στις 24 Απριλίου του 2004 ο Κυπριακός Λαός. Και οι ελληνικές ελίτ, πολιτικές ελίτ, όλες μηδενός εξαιρεμένων, νομίζω το ΚΚ έχει μία εξαίρεση, άλλος πολύ, άλλος λίγο, είναι υπέρ της διζωνικής δικοινωτικής. Και τώρα ο κύριος Ερντογάν είπε ότι δεν του γουστάρει και τόσο πολύ η δικοινοτική διζωνική και θέλει να είναι δύο κράτη. Και αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε να επανέλθουμε στη λύση της διζωνικής. Αυτό είναι ήττα. Που είναι πάλι τουρκική. 48 χρόνια μετά η Κύπρος ευήσεται υπό τη διαμόκριο σπάθη μιας νέας καταστροφής. Και εκεί πρέπει να συνέλθουμε κάποτε. Δεν είμαι πολιτικός, δεν θα πω εγώ τι θα κάνουμε. Όμως μαζί με αυτά τα οποία απαιτεί συνεχώς ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος δεν θέλει πλέον να μιλάει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Όταν ο κύριος Ερντογάν λέει ότι για μένα δεν υπάρχει
ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, δεν είναι προσωπικό το θέμα, είναι ότι δεν υπάρχει Ελλάς για τον κύριο Ερντογάν. Και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι διότι μας χειροκροτήσανε στο Κογκρέσο και διότι έχει θυμώσει λίγο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν χλαμάρες. Δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι διότι ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τον χαϊδεύουν τον κύριο Ερντογάν. Ήδη ο κύριος Ερντογάν, το λεγόμενο Ουκρανικό, που μπορώ να πω αν θέλετε κάποιες κουβέντες, τους έγραψε τα παλαιότητα των υποδημάτων του. Ήδη προχθές νομίζω συναντήθηκε με τον πρόεδρο Πούτιν και μάλιστα διάβασα ότι τον άφησε και να περιμένει τον πρόεδρο Πούτιν και το παίζει σαν είναι υπεράν όλων. Και εμείς καθόμαστε ικανοποιημένοι διότι μας χειροκροτήσαν στο Κογκρέσο. Δεν είπα εγώ ότι δεν είναι καλό το ότι ακούσανε τον Έλληνα πρωθυπουργό και το χειροκροτήσανε, αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Κάτι άλλο χρειάζεται. Κλείνω λοιπόν γιατί σας ζάλισα, περιμένοντας κάποια άλλη ερώτηση. Να πω εγώ για την ιστορία ότι ο μόνος υποψήφιος που δεν μιλάει για διζωνική ή δικοινοτική, καλά το είπατε εσείς, είναι ο κύριος Κολοκασίδης. Είναι ένας ο οποίος τον λέει ότι είναι για 2%. Μάλιστα, είναι ο κύριος Κολοκασίδης. Όλοι οι υπόλοιποι ακριβώς συζητούν σε αυτή τη βάση, μία βάση που καλά το είπατε, δεν χαλάει καθόλου τον Ερντογάν και γι' αυτό και πλειοδοτεί τώρα και απειλεί δίθεν τάγα μου ότι θα ενσωματώσει. Σου λέει, άμα πάτε στο διζωνικό, δικοινοτικό με δύο ισότιμα κράτη, μια χαρά είμαστε. Δεν ξέρει ακριβώς. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το είπατε μόνο στα 48 χρόνια μετά. Θα επιστρέψω αυτό. Θέλω μόνο, γιατί έχω εξαιρετική πίεση από πάρα πολλούς ακροατές. Παρακαλώ. Που σας στέλνουν την καλημέρα τους. Μου λένε εδώ, ρώτησε όμως, σε παρακαλούμε, τον κύριο Αλευρομάγειρο. Λέει ότι δεν έκανα κάτι το ιδιαίτερο το καθήκον μου. Αν δεν έκανε το καθήκον του αυτός και οι Κύπροι Εθνοφρουροί και κάποιοι Ελλαδίτες, δεν θα ήταν πολύ πιο κάτω από την πράσινη γραμμή το στόπ της Τουρκίας? Δεν υπάρχει καμία εμφιβολία. Απαντώ αμέσως και ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πράσινη γραμμή Λευκωσίας, με τη θυσία των στρατιωτών της ΕΛΔΙΚ και με τη συμμετοχή και των δικών μου εντύμων και πολύ ανδρείων εθελοντών, τους ονομάζω εθελοντές. Γιατί τους ονομάζω και μου λένε, τι εθελοντές μας λες, αφού επιστρατευτήκαν. Επιστρατευτήκαν, αλλά σε εκείνο το χάος μπορούμε να πούμε σήμερα ότι πάρα πολλοί δεν πήγανε. Πάρα πολλοί. Ένας αριθμός δεν πήγε. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτοί που πήγανε και στρατευτήκανε έχει μέσα ένα έντονο στοιχείο εθελοντισμού. Yes. Δεύτερον, αυτοί που ήρθανε ήταν στρατιώτες οι οποίοι από την ημέρα που είχαν απολυθεί δεν είχαν κάνει καμία εκπαίδευση, διότι βλέπετε ότι όλα τα έκανε το στρατιωτικό καθεστώς, μόνο το στρατό δεν έφτιαξε. Με αποτέλεσμα να είναι ουσιαστικά ανεκπαίδευτοι και ο δε οπλισμός δεν ήταν και κανένας φοβερός οπλισμός. Τη θέση με τις εισβολείς οι οποίοι είχαν πλήρη οργανωμένα τμήματα και οπλισμό και δύναμη και κυρίως είχαν αεροπορία, η οποία αεροπορία, η τουρκική αεροπορία σε ένα πόλεμο η υπεροχή της αεροπορίας είναι καθοριστική. Και όταν λέμε υπεροχή της αεροπορίας σημαίνει ότι έχουμε δύο αεροπορικές δυνάμεις η οποία η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Εκεί δεν υπήρχε υπεροχή της τουρκικής αεροπορίας, υπήρχε πανκυριαρχία, διότι δεν υπήρχε κανένα αεροπλάνο από αυτή την πλευρά τη δική μας. Η δε αντιεροπορική άμυνα η δική μας ήταν μηδενική, με κάτι όπλα και κάτι πολυβόλα. Εντάξει τώρα να μην λέμε τώρα, όσοι ξέρουν από στρατό, αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Λοιπόν, οι Τούρκοι στηρίζανε, διότι θα το ξαναπώ, ο πόλεμος ο οποίος έκαναν, οι επιχειρήσεις οι οποίες κάνανε οι Τούρκοι στην Κύπρο έχουν χαρακτηριστεί από το ίδιο το ΝΑΤΟ ως αποτυχία. Διότι φέρανε 40.000 στρατό, απέναντι τους είχαν ανεκπαίδευτους, κάνανε ό,τι κάνανε και είχαν και τεράστιες απώλειες. Το λένε οι Τούρκοι. Υπάρχει ένα βιβλίο, ο Πασάς και ο Στρατηγός, το οποίο ουσιαστικά έχει βγει το 2002, είναι το ημερολόγιο του στρατηγού επικεφαλής των εισβολέων, ο οποίος έγραψε αυτό το ημερολόγιο και το είχε διηγηθεί σε έναν Τούρκο δημοσιογράφο και του είπε ότι θα το δημοσιεύσει μόλις πεθάνω. Και εκεί ο δημοσιογράφος αυτός με έναν πολύ ωραίο τρόπο γράφει ότι συναντιέται, πεθαίνει ο στρατηγός Ντεμιρέλ,
ο οποίος ήταν ο διοικητής των δυνάμεων εισβολής και πηγαίνει στον άλλο κόσμο που συναντά τον Μπασά που είχε καταλάβει τη Λευκοσία το 1400 μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης που έγινε η κατάληψη της Λευκοσίας το 1450-1460, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ακριβώς. Και συναντιόνται και του λέει τι έγινε, τι δεν έγινε και ουσιαστικά περιγράφει τον τρόπο εισβολής και ο ίδιος λέει ότι στη Λευκοσία είχαν πάρα πολύ μεγάλες απώλειες και αλλού και κατακρίνει ορισμένα πράγματα. Βέβαια λέει η δική του άποψη και αφού έχει πεθάνει κιόλας δεν μπορεί να του πει κανείς και τίποτα. Θέλω να πω δηλαδή ότι πράγματι την πράσινη γραμμή και πολλές άλλες περιοχές τις κρατήσανε με αίμα οι Κύπροι και αν θέλετε μπορούμε να πούμε ότι κάτι σημαντικό έκανε η ΕΛΔΙΚ, οι μονάδες της Λευκοσίας μεταξύ των οποίων ήταν και η δική μου, είναι ότι μετά την καταστροφή, η Λευκοσία πρώτης καταστροφής ήταν πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Λευκοσία σήμερα είναι πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτό έχει τεράστια σημειολογική σημασία, διότι οι Τούρκοι θέλανε να πάρουν τη Λευκοσία όπως απεδείχθη από τα σχέδιά τους και δεν την πήγανε τη θυσία πάρα πολλών ατόμων ελλαδιτών της ΕΛΔΙΚ και Κυπρίων εθελοντών του τάγματος του δικού μου και άλλων μονάδων, όχι μόνο του τάγματος του δικού μου, του 211. Μάλιστα. Και άλλων μονάδων. Μην επεκταθείτε. Που ήτανε. Επομένως υπάρχει μία θετική, αλλά μπροστά στην όλη καταστροφή δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε. Αυτό είναι το νόημα αυτών που λέω. Σωστά. Εγώ να πω για την ιστορία ότι μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 η οριστική εισβολή και κατοχή από Οθωμανική κυριαρχία είναι στα 1571. Όμως να κλείσω το ιστορικό με ένα ερώτημα εξαιρετικό. Κύριε Αλευρομάγειρα, λέει, πείτε μας σας παρακαλώ πολύ, στο διάστημα από το πραξικόπημα στην Κύπρο κατά του Μακαρίου 15 Ιουλίου μέχρι και την εισβολή των Τούρκων, τι πραγματικά συνέβαινε στη σύγκρουση Μακαριακών με τον Εφεδρικό και των Γρυβικών της ΕΟΚΑ Β. Δεν αναλωνόμασταν εκεί, λέει, το ενδιαφέρον μας και η προσοχή μας. Κοιτάξτε να δείτε, η άποψή μου και διότι ήμουν συναμόχος, το που συναμόχος ήταν λιγότερα έντονα τα πράγματα. Η άποψή μου είναι πρώτον ότι αυτό συνέτεινε στη διάλυση του οποιοδήποτε Κυπριακού στρατού υπήρχε, του ενενεργού Κυπριακού στρατού και στην αποθυμία και στο χαμήλωμα του ηθικού και των επιστράτων και των εφέδρων. Παρ' όλα αυτά έσπευσαν αμέσως να πάνε να στρατευτούν για να αντιμετωπίσουν την εισβολή όταν αυτή έγινε. Όμως στο διάστημα από 15 έως 20 Ιουλίου ήταν επίσης τόσο τεράστια η ηλικιότητα που ο ένας κυνηγούσε τον άλλον και δεν έβλεπε ότι οι Τούρκοι ετοιμάζονται για την εισβολή. Γι' αυτό λέω ότι μωγένει και λέτε από λεσέ. Λοιπόν. Ήτανε τραγικό αυτό το πράγμα και είναι κατοφανταστικό. Βλέπεις να έχετε η καταστροφή και θα σας πω αμέσως και ένα άλλο μικρότερο αλλά σημαντικό παράδειγμα. Βλέπεις να έχετε η καταστροφή και εσύ περί άλλων τη χβάζεις. Το 1983 στις 16 Νοεμβρίου που ανακηρύχθη το κράτος του Ντεκτάς, το ήξεραν όλοι τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα. Το έλεγε ο Ντεκτάς, δεν το έκρυβε. Και μείνανε με τον Μπα. Θέλω να πω ότι κάτι υπάρχει κενό εδώ πέρα. Κάποια βιλία διαχρονική διατρέχει την ελληνική πολιτική η ελίτ. Και δεν θέλω να πω η Α, Β, ο Γ, ο Δ, διότι σας είπα ότι είχαμε κάποιες αντιστάσεις δίκην φωτοβολίδος. Αν θέλετε, δεν θέλω να στηρίξω κανέναν. Το 2017 στο Κράτς Μοντάνα για πρώτη φορά από τότε που γίνανε οι συζητήσεις για το Κυπριακό, ετέθη το θέμα ότι δεν συνεχίζουμε τις συζητήσεις αν δεν φύγουν τα στρατεύματα κατοχής και αν σταματήσει, να σταματήσουν να φύγουν τα στρατεύματα κατοχής και να σταματήσει η επίθεση, πώς το λένε, των εγγύσεων. Να σταματήσει αυτή η βλακώδης εγγύηση, διότι η εγγύηση οδήγησε, το αποτέλεσμα των εγγυητικών δυνάμεων ήταν η εισβολή. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Γιατί η Ελλάδα δεν θα έκανε ποτέ εισβολή στην Κύπρο. Τι έγινε τότε?
Ο Τούρκος υπουργός, ο οποίος νομίζω σήμερα είναι πρωθυπουργός εξωτερικών τότε, είπε το εξής καταπληκτικό. Λέει, κοιτάξτε να δείτε. Και έτσι διελύθη το Κράς Μοντάνα και κατηγορήσαν κατόπιν την Ελλάδα ότι αυτή φταίει και τα λοιπά. Κοιτάξτε να δείτε, τα στρατεύματα για 15 χρόνια τουλάχιστον δεν πρόκειται να φύγουν. Αν μετά από 15 χρόνια είσαστε καλά παιδιά, το συζητάμε. Και έτσι τεινάχθηκε στον αέρα το Κράς Μοντάνα. Λοιπόν, βλέπετε τι ανέδεια. Δεν μπορεί να τα λέει ο άλλος αυτά με περισσή ανέδεια. Δεν μπορεί ο άλλος να λέει ότι δεν μπορώ να δεν μιλάω. Για μένα δεν υπάρχει ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και εμείς να μην λέμε τίποτα και να εισπράττουμε μόνο χειροκροτήματα από το Κογκρέσο. Διότι αυτή τη στιγμή, θα το πω και αυτό, μπήκαμε σε έναν συμμετοχή σε έναν πόλεμο κατ' εντολήν. Διότι ξαφνικά δηλαδή τι έχουμε εμείς να χωρίσουμε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και γίναμε τόσο πολλοί Ουκρανοί περισσότερο από τους Ουκρανούς. Θέλω δεν να... είπα ότι καλώς έκανε η εισβολή η Ρωσία, αλλά εμείς τι πάθαμε, ξαφνικά γίναμε κατ' εντολήν. Άρα κατ' εντολήν γίνονται όλα. Άρα καλά κάνει, καλά σκέπτεται ο Ερντογάν και λέει αυτοί είναι δεδομένοι, θα κάνω ό,τι μου γουστάρει. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν το αντιμετωπίζουμε, κύριε Σαχίνη. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν η πολιτική ηγεσία, αλλά αυτή δεν είναι στρατηγική. Έχουμε πολύ καλές ένοπλες δυνάμεις, αλλά δεν τις έχουμε τόσο καλές όσο θέλουν να τις έχουμε καλές οι σύμμαχοί μας. Συγγνώμη δηλαδή που... Θέλω να κλείσουμε 48 χρόνια μετά και μιας και το είπατε, από εκεί πιάνουμε και θέλω μια σύντομη απάντηση γιατί ο χρόνος πιέζει πια αφορά. Ναι, παρακαλώ. Είναι το εξής, 48 χρόνια μετά λοιπόν. Με βάση αυτό που και εσείς καταδείξατε, το ολίσθημα της διζωνικής δικοινοτικής, που στην ουσία είναι τουρκικό σχέδιο, που έχει ξεκινήσει όμως μια συζήτηση ανάγκα από τα τέλη του 70 μεταξύ Μακαρίου Ντεκτά, συνεχίστηκε, αλλά εμπλουτίστηκε με πολύ δραματικό τρόπο. Φτάσαμε στο σήμερα, ρωτώ, με βάση αυτό που γίνεται στην Ουκρανία και που όλοι καταδικάζουν την εισβολή και κατοχή. Δεν ήρθε η ώρα λοιπόν 48 χρόνια μετά να αναδιατυπώσει στο ορθόν ότι εδώ είναι... Μα είναι και μια ευκαιρία, αφού κάναμε που κάναμε και κατ' εντολήν γίναμε Ουκρανοί όλοι, ας το εκμεταλλευτούμε τουλάχιστον και να πούμε ότι κύριοι, εδώ έχουμε δίπλα μας το παράδειγμα το οποίο καταδικάζεται όλοι. Αλλά εδώ δεν το καταδικάζεται και όχι μόνο δεν το καταδικάζεται, δίνονται απάντηση, χειροκροτείται και την Τουρκία γιατί κάνει και μεσολαβήσεις. Αλλά... Η διεθνή κυρία Σαχή, για να μην σας ζαλίζω και εσάς και τους ακροατές, η διεθνής πολιτική δεν έχει καμία σχέση με την ηθική. Και αν δεν είσαι ισχυρός και τα έχει πάνε οι Έλληνες που όταν αυτά δεν τα πάμε, οι ξένοι, οι Τουρκιδίδες και τα λοιπά, αν δεν είσαι ισχυρός, θα κάνεις ό,τι σου επιβάλλει ο αντίπαλος. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε ισχυροί πολιτικά και στρατιωτικά βέβαια. Έχουμε μια καλή οργάνωση αυτή τη στιγμή, χάρη στις απειλές της Τουρκίας και γι' αυτό ακριβώς και ο Ερντογάν δεν προχωράει στις απειλές του. Αλλά αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει συνεχώς εφόσον είμαστε κατ' εντολήν κάνουμε αυτά τα πράγματα.